από σήμερα οι υπεραγορές παραλαμβάνουν μόνο χαλούμια με τη σήμανση pop. Ωστόσο, όσα δεν είναι pop και μπήκαν στα ψυγεία μέχρι και την 31η Αυγούστου, παραμένουν για ακόμη λίγες μέρες έως ότου τα τυροκομεία αποφασίσουν πώς θα τα διαχειριστούν. Προϊόντα με την ονομασία χαλούμι που δεν έχουν τη σήμανση pop, τα οποία έχουν παραχθεί μέχρι και χθες 31 του Αυγούστου, θα πρέπει να τύχουν διαχείριση τις επόμενες μέρες σε συνεννόηση με τους προμηθευτές ή να διατεθούν στην αγορά. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες, δεν παραλαμβάνονται από τις υπεραγορές και δεν πωλώνται από τις υπεραγορές. Συνεπώς, όσα τυροκομεία δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν την έγκριση τους να γραφτούν στο φορέα, από σήμερα, αν θέλουν να διατίθονται τα προϊόντα τους στην αγορά, θα πρέπει να αλλάξουν ονομασία. Εάν λοιπόν από τους ελέγχους του Υπουργείου διαπιστωθεί πως υπάρχουν ακόμα στα ψυγεία αποθέματα, θα δοθεί μια προειδοποιητική επιστολή προς τις υπεραγορές, έτσι ώστε να αποσυρθούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε 10 μέρες το αργότερο. Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η κάμερα του Α, ήδη κάποιοι έσπευσαν να αλλάξουν την ονομασία στα προϊόντα σε λευκό τυρί και κυπριακό τυρί και να ρίξουν τις τιμές. Σας έγιναν ελέγχοι εδώ στο εργαστήριό σας. Από την ανεξάρτητη εταιρεία Veritas από την Ελλάδα, η οποία έστειλε έναν άνθρωπο εδώ, εκπαιδευμένο. Έγινε έλεγχος στα βιβλία του HACCP, στις μονάδες που παραλαμβάνουμε το προϊόν το γάλα. Μας ζητήθηκαν κάποια έξτρα πράγματα, όπως γιόσμος κυπριακός, το οποίο και φέραμε.